το οικογενειακό δαχτυλίδι και οι υποψίες για το Δημοσθένη. Η μέρα της κηδείας φτάνει και όλοι είναι παρόντες. Ο Μάνος προσπαθεί να μην καταρρεύσει για χάρη της Μαρίνας, που είναι σαν ζωντανή νεκρή. Ο Ισίδωρος σοβαρός, με τον πόνο να τον κυριεύει, και η πιο τραγική φιγούρα η Ιουλία. Ολόκληρη η πόλη της Αρεόπολης ακολουθεί το φέρετρο της κοπέλας στο νεκροταφείο, εκτός από τη Μαργαρίτα, η οποία πιστεύει ότι θα ήταν προκλητικό να παρευρεθεί. Όταν όμως φεύγουν όλοι από το νεκροταφείο, η Μαργαρίτα πηγαίνει στον τάφο της Μυρτάλης και κλαίει πικρά, ζητώντας συγχώρεση. Η κηδεία τελειώνει, αλλά όλοι είναι υποτονικοί, ενώ η Μαρίνα συνεχίζει να βιώνει τραγικά το χαμό της φίλης της. Ο Ισίδωρος και ο Μάνος κάνουν ό,τι μπορούν για να την παρηγορήσουν, ανησυχώντας βέβαια και για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης της. Αργότερα η Μαρίνα ξεσπά σε κλάματα όταν ο Ισίδωρος της δίνει να φορέσει το οικογενειακό δαχτυλίδι της Μυρτάλης, λέγοντάς της ότι είναι σίγουρος ότι θα ήθελε να το έχει εκείνη. Ο Αλέξης από την άλλη πρόκειται να πετύχει αυτό που πολλοί προσπαθούν να κάνουν με το Δημοσθένη. Άθελά του θα αποκαλύψει κάτι στον Κουράκο που θα κινήσει υποψίες για τον ισχυρό Καπερνάρο. Η δολοφονία της Μυρτάλης συγκλονίζει ολόκληρη την Αρεόπολη. Ο Αλέξης την πυροβολεί με όπλο που είχε προμηθευτεί από το Δημοσθένη. Η νεαρή προσπαθεί να τον σκοτώσει με το όπλο, αλλά εκείνος την αφοπλίζει και της το παίρνει από τα χέρια. Η Μυρτάλη βρίσκεται νεκρή, πυροβολημένη από σφαίρα που της πήρε τη ζωή. Ο Αλέξης συλλαμβάνεται και ο Κουράκος τον ρωτά για πού βρέθηκε το όπλο στο σπίτι της Μυρτάλης. Τότε ο Αλέξης απαντά ότι ο Δημοσθένης της έδωσε το όπλο πριν λίγους μήνες. Κουράκος και Δήμητρα μένουν άναυδοι με αυτά που ακούνε. Πώς και γιατί ο Δημοσθένης προμηθεύει όπλα, ιδίως στη Μυρτάλη. Έτσι αρχίζουν οι έρευνες. Ο Αλέξης φυλακίζεται και η Δήμητρα είναι πλέον σίγουρη ότι εμπλέκεται ο σχεδόν πεθερός της. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της? Ο Αλέξης ρίχνει τη βόμβα και μετά αυτοκτονεί, αφήνοντας το Δημοσθένη να αγωνίζεται για να καλύψει τις βρώμικες πράξεις του. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενό μας βίντεο.